με μια μικρή καθυστέρηση σε σχέση με όσα είχαν ανακοινωθεί λίγο πριν τα Χριστούγεννα, η Εγνατία Οδός ΑΕ προχωρά το επόμενο διάστημα στην παράδοση ενός ακόμη τμήματος, ίσως του πλέον σημαντικού για τον ομό Ιωαννίνων. Το τμήμα της Εγνατίας από τον κόμβο των Ιωαννίνων στην Παιδινή μέχρι τον κόμβο Αράχθου, συμπεριλαμβανομένης και της σύραγγας του Δρίσκου συνολικού μήκους 20 χιλιόμετρων, αναμένεται να παραδοθεί πριν από το Πάσχα. Οι εργασίες που υπολείπονται σχετίζονται με δευτερεύοντα ζητήματα. Σε δηλώσεις του, ο πρόεδρος της Εγνατία Οδός ΑΕ, Απόστολος Γούλας, τόνισε πως όλοι οι ανάδοχοι σε όλα τα τμήματα του οδικού άξονα στα οποία εξελίσσονται εργασίες έχουν εντείνει τους ρυθμούς, προκειμένου να παραδοθεί το σύνολο του έργου στο τέλος του 2008. Είμαστε πλέον στην τελευταία φάση της κατασκευής του έργου από τον κόμβο Ιωαννίνων μέχρι την Παλντούμα. Είναι 20 χιλιόμετρα το τμήμα αυτό, περιλαμβάνεται και η σύραγγα του Δρίσκου και γίνεται μια προσπάθεια από όλους μας να το δώσουμε αυτό πριν από το Πάσχα, εάν βεβαίως, και το εάν αυτό είναι με κεφαλαία, εάν ο καιρός μας βοηθήσει και δεν βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση να θέλουμε μερικές μέρες δουλειάς ακόμη. Επομένως, η πρόθεσή μας είναι να ολοκληρωθεί και να δοθεί στην κυκλοφορία μέσα στον Απρίλιο. Εγώ ξέρω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια προσπάθεια από μέρους των αναδόχων να τηρηθεί αυτή η υπόσχεση και το Υπουργείο έκανε ό,τι μπορεί για να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχει μόνο μία εκκρεμότητα και η οποία αφορά την νέα γέφυρα στην έξοδο της σύραγγας Στάφου 8 στο Περιστέρι, η οποία όμως ουσιαστικά έχει παράκαμψη από την Εθνική Οδό, είναι κάπου 350 μέτρα, άρα αν υπάρχει κάτι που θα μείνει εκτός του ημεριών που σας έδωσα, είναι αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι, όπου όμως θα υπάρχει παράκαμψη η οποία θα δοθεί στην κυκλοφορία ίσως και πολύ νωρίτερα.